σας, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Όλα Καλά και νομίζω ότι αυτή η Κυριακή που θα έρθει, αν και είναι μόλις Τετάρτη, πρέπει οπωσδήποτε να είναι η Κυριακή που πρέπει όλοι να βρείτε χρόνο με αγαπημένους ανθρώπους, να ψήσετε γλυκά, μελομακάρονα, τι άλλο τρώμε, κουραβιά, γιατί πώς λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, η ζωή έχει τη γεύση που της δίνεις, κάπως έτσι άμα της τη δώσεις τη γεύση, χρούμενα. Τι κάνετε, Μιχάλη? Καλά, Νικολέτα, εσύ? Σοφία μου. Καταπληκτικά. Εσείς κατά τα άλλα που είστε από το σπίτι έχετε να δείτε πολλά σήμερα θέματα και υλικό φωτογραφικό και βίντεο και συνεντεύξεις. Ξεχωρίζουμε φυσικά την σπάνια συνέντευξη του Μανώλη Λιδάκη που μίλησε στην Σοφία μας. Εχθές είχαμε φυσικά ασχοληθεί με το θέμα της Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και του πρώην συντρόφου της, αλλά σήμερα έχουμε και τις όλες τις φωτογραφίες. Είναι celebrities με τα μωράκια τους, αλλά και ποια ήταν η αντίδραση του Μύρωνα Στρατή, που μετά από χρόνια είδε ξανά παπαράτσι φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή. Όρθια Βασίλη Τσικέλα και το κορίτσι την Αντριάννα. Στα ομόρφια, Beauty Blender, κορίτσια. Και έχετε την εκπομπή, γι' αυτό. Βασίλη μου, θέλω όμως, επειδή ξέρω ότι έχετε... Όσο για εσάς, όμως τώρα θα συνεχίσουμε με αναμνήσεις, όπως κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου. Όμως θα πάμε να δούμε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την διαφήμιση και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα πάντα μου άρεσε να βλέπω ενδιαφέρουσες διαφημίσεις. Το θεωρώ ολόκληρη, πώς θα σας το πω, το θεωρώ μια μικρή ταινία, μια ιστορία και γι' αυτό το λόγο η βραδιά των Ad Eaters πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Group Media Mix για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια προβολή από τα καλύτερα διαφημιστικά σποτ παγκοσμίως που έχουν δημιουργηθεί με ευφυή τρόπο ώστε να διασκεδάσουν, να συγκινήσουν αλλά και να προκαλέσουν. Θέλετε να συμμετάσχετε κι εσείς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι η Τετάρτη είναι λίγο έτσι περίεργη μέρα. Είσαι κοντά στη Δευτέρα, είσαι στη μέση της εβδομάδας τέλος πάντων και δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Δεν ξέρω. Είσαι κάτι.